Γεια χαρά σε όλες και όλους, άλλο ένα podcast Άρης -E εδώ. Με σχόλια αυτή τη φορά, ξανά για τον αγώνα Ολυμπιακός Μακάμπι Χάιφα που εληξε 0 0-4 χθε. Εντάξει, το κάνω πρώτη φορά αυτό γιατί θεωρώ πως δεν είχα το καθαρό μυαλό να μοιραστώ κάποια πράγματα που έτσι έχω στο μυαλό μου. Αν και εφόσον σας αρέσει η φάση που γίνεται στο κανάλι, είτε με τα σχόλια αυτά τα αθλητικά, που είναι πάντα από το φύλαθλο προς το φύλαθλο και μάλιστα είναι απλά μια άποψη και τίποτε παραπάνω. Απλά αντί να τη γράφω όπως τη γράφουν οι περισσότεροι, τη λέω εδώ προφορικός. Είτε τρομακτικές ιστορίες που τις σκαρφίζουμε από μόνους μου τις περισσότερες, που έχουν ενδιαφέρον και μυστήριο. Είτε μουσική που, εντάξει, αυτά και να τα σκαρφίζουμε από μόνος μου. Είναι χυμαρόδης φάση, εκεντρική. Είτε αστρονομία που με εντριγκάρει προσωπικά και κάνω και τέτοιες εκπομπές, μπορείτε φυσικά να κάνετε like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων, το εκτιμώ. Δεν έχω ξανακάνει λοιπόν εκπομπή διπλή, δηλαδή δεύτερη εκπομπή για αγώνα. Αυτή την κάνω αυθημερών συνήθω, το ίδιο βράδυ το αγώνα τέλο πάντων. Λέω ορισμένα πράγματα και τέλο. Ε, στην προκειμένη περίπτωση όμω έκρινα πω έπρεπε να πω και άλλα πράγματα, με βάση αυτά που είδαμε, που δεν τα βλέπουμε και κάθε μέρα έτσι, ευτυχώς δηλαδή. Αλλά το θέμα είναι να μην τα ξαναδούμε αυτά, πώς το λένε, στη σύγχρονη ιστορία της ομάδας του Ολυμπιακού. Όταν μιλάμε για έναν αντίπαλο ο οποίος έχει το 1 τρίτο του προπολογισμού σου, δεν γίνεται να τρως τέσσερα με στην έδρα σου από τέτοιο αντίπαλο, πώς το λένε. Εντάξει, να το πάλευε, να έχεις αποκλειστεί με ένα γκολάκι διαφορά και να το πάλευε και να έβλεπες και κάτι έστω μια τρίμπλα, έστω μια πάσα προς τα εμπρός, να πεις εντάξει, πάει στο παλιά μπελο. Προσπαθήσαμε με το κεφάλι ψηλά αυτό, ατυχήσαμε, ναι. Ακόμη και στον πρώτο αγώνα. Φάγανε αυτό το γελίο γκολ, λόγω του μπουχαλάκι κυρίω, έτσι, να το πούμε γι' αυτό. Αλλά δεν είπε κανένα ε, αμέσω να φύγει ο προποντή. Αυτά εντάξει, καταλάβαμε ότι ήταν μια άτυχη στιγμή και προχωρήσαμε. Αν και δεν παίξαμε και καλά, φυσικά. Ήταν καλύτερο ο αντίπαλο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά έτσι ένα-ένα. Κάποια πράγματα που δεν μοιράστηκα ε, μαζί σου εδώ πέρα, από το κανάλι χθε. Είτε είσαι φίλη είτε φίλος. Καταρχάς να πω και να ευχαριστώ κιόλα για κάποια σχόλια. Για όλα βασικά, ακόμη και αυτοί που είτε βρήσανε, είτε ε, έτσι, πικάρανε ως αντίπαλοι. Είτε φυσικά και ε, φίλοι του Ολυμπιακού, έτσι, που δεν ξέρω τι έχουν πάθει κι αυτοί. Εντάξει, τα τελευταία δυόμιση χρόνια είναι λίγο περίεργα. Ε, προσβάλλουν, κάνουν ράνουν. Εντάξει, τέλο πάντων, ο καθένα πήρε την απάντηση που όφιλε να πάρει. Από αυτού, εντάξει. Εγώ σέβομαι κάθε άποψη. Φυσικά και θα διαφωνήσουμε σε πολλά πράγματα, αλλά θα συμφωνήσουμε κιόλα και σε κάποια άλλα. Αλλά το να διαφωνήσουμε δεν είναι κακό. Κακό είναι να προσβάλλει τον άλλον και να νομίζει ότι είσαι εσύ ο, ο ξερόλα, ο ειδήμονα ή ο έτσι. Γιατί εγώ από εδώ πέρα απλά λέω μια άποψη. Δεν είπα ποτέ ότι είμαι ο ειδικό ή ότι είμαι ο ιδιαίτερο ή τίποτα τέτοιο. Αλλά βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που έτσι παρεξηγούν, να το πω. Δεν πάνε καλά, δεν ξέρω. Τέλο πάντων. Εν πάση περιπτώσει, εμένα μου άρεσε αυτή η ανταπόκριση. Να ανταλλάξουμε απόψει είναι υγιέστατο, θεωρώ. Πάμε παρακάτω. Κανείς δεν υποχρέωσε κανένα να ακούσει με το ζόρι ξέρω εγώ τι, αντιθέτω. Δεν σ' αρέσει, διαφωνεί. Αντί να προσβάλλει, μην ακού. Μην ακούς, μην ακούς. Πώ το λένε. Εγώ δεν ζήτησα ούτε δημοσιοσχετίστα είμαι, ούτε δημοσιογράφος είμαι, ούτε πληρώνομαι. Τίποτα. Δεν υπάρχουν διαφημίσει στο κανάλι. Άρα το ξέρει πολύ καλά ότι δεν πληρώνομαι. Απλά ασχολούμαι και με τον Ολυμπιακό και γενικά με τον αθλητισμό και κάνω και κάνα σχόλιο. Αυτό. Αντί να γράφω, βαριέμαι να γράφω. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή σημαίνει ότι θα προσβάλλει, θα, θα βρει. Εξάλλου, τα σχόλια που, στα οποία βρίζεις, βρίζει ο άλλο ή οι άλλοι, καλά, ο άλλο κυρίω, είναι πώ το λέμε, τα κόβει το YouTube. Δεν τα κόβω εγώ. Εγώ ευχαρίστω να τα αφήσω και να απαντήσω κιόλα. Δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω. Τέλο πάντων, α, πάμε στην ουσία εδώ του πράγματο. Να ξεκινήσω από το κεφάλι του ψαριού. Από το μαρινάκι, ε, βέβαια. Από πού θα ξεκινήσω. Καλό θα ήταν, νομίζω, αντί να εστιάζει τόσο πολύ στην Αγγλία και στην Χάιν Φόρεστ και στην λίγα εδώ, στη Super League, όπου ασχολείται πάρα πολύ τώρα και καλά κάνει και τα βάζει με τον Παλτάκο, με την ΕΠΟ, γιατί εδώ και τόσα χρόνια είμαστε από κάτω, εδώ πέρα. Έχει κυριεύσει στην ΕΠΟ, το ξέρουν και οι πέτρες, οι δύο δικέφαλοι, έτσι. Το έχει πάρει πρέφα και ο Αλαφούζος, και γι' αυτό κολοτρίβεται στο μαρινάκι αυτά, τα βρίσκουνε. Λοιπόν, το έχει πάρει πρέφα. Λοιπόν. Και είδε ότι τον αφήσαν στην απέξω και σου λέει κάτσε να τους φάμε, ξέρω εγώ τι. Αλλά δύσκολο. Για τώρα είναι δύσκολο. Η ΕΠΟ έχει το πάνω χέρι, τέλος πάντων αυτά πρέπει να τα κοιτάξει αλλά να μην αφήσει και τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, εντάξει, εμπιστεύτηκε το Μαρτίνς που είναι και προσωπικός του φίλος πλέον, οπωσδήποτε. Αλλά όταν ο Μαρτίν, πάμε και σε αυτόν τώρα, σου δίνει το λόγο του και σου λέει το εξή στι δηλώσει του. Η ομάδα θα είναι έτοιμη. Οπωσδήποτε. Αυτό το είπε ο ίδιο. Δεν το είπα εγώ. Αυτό το είπε. Ήταν τόσο σίγουρο ότι θα είναι έτοιμη η ομάδα. Αντί να έλεγε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι έτοιμη η ομάδα, να προσπαθήσουμε. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε με βεβαιότητα, με σιγουριά ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη. Αυτό που παρουσίασαν ήταν. Ε, τίποτα έχει σχέση με την ετοιμότητα. Δεν νομίζω. Λοιπόν. Άρα εκτό του να κοιτάνε για προπονητή που κοιτάνε και τώρα που μιλάμε, έτσι, έχουν ήδη <χει> κινηθεί για αλλού και τα λοιπά. Και θα πω κιόλα και ένα όνομα, αλλά δεν μου αρέσει να συζητάω αν δεν υπογράψει ο άλλο. Πώ το λέμε. Αντί όμω να κοιτάει μόνο για προπονητή, να κοιτάξει και για το άλλο επιτελείο, το υπόλοιπο, το coaching staff, γιατί προφανώ κάτι δεν πάει καλά και με εργοφυσιολόγου, γυμναστέ, γιατί αυτό που δείξανε είναι ότι είναι ξεζουμισμένοι. Λε και είχαν πάει στην οικοδομή το μεσημέρι, ήταν όλο το πρωί μέχρι το μεσημέρι στην οικοδομή, μέσα στο λιοπύρι, και μετά πήγαν και παίξανε μπάλα τα απόγευμα το βράδυ. Ε, δεν γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά. Ακόμη και ο διατροφολόγο, ή διατροφολόγο μάλλον του Ολυμπιακού, ίσω να πρέπει να αντικατασταθεί. Μήπω να μείνει μόνο η μεταφράστρια, η συμπαθέστατη Μαρίνα, η Τσαλή, λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω. Και γιατί λέω να μείνει μόνο η Μαρίνα, ε, Γιατί προφανώ Ισπανό προπονητή κοιτάνε. Έτσι. Όλοι λέγανε ε, να φέρει κανένα Μπιέλσα που είναι ονοματάρα. Κι όμω κοιτάνε, λέει, το βοηθό του Μπιέλσα. Τον Κορμπεράν, τον Ισπανό. Ο οποίο Μπιέλσα είναι Αργεντίνο, έτσι το ξέρουμε αυτό. Και όνομα μεγάλο, ονοματάρα. Αλλά αυτό εδώ τώρα είναι 39 ετών. Έτσι, το 83 γεννηθεί. Μικρό παιδί είναι. Λοιπόν, και προπονητικά κιόλα, έτσι, όχι απλά σαν άνθρωπο. Κυρίω προπονητικά είναι παιδί, είναι νέο. Τώρα βοηθό του. Έχει κάνει και Horrorsfield, κάτι τέτοια. Λοιπόν, πάλι από Αγγλία. Δηλαδή, πάλι με Αγγλία. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό ο διάβλο επικοινωνία με Γαλλία, με τέτοια. Λόγω τη φυγή του Μοντέστο. Και κοιτάει μόνο με Αγγλία αυτά που έχει μέσω τη ε, Nottingham Forest. Δεν ξέρω, δεν του βγήκε τώρα μέχρι στιγμή με το δανό το Ζίνκερνάγκο, ο οποίο είναι ένα παίχτη που έχει ωραία εκτέλεση, ωραίο πόδι, βρωμοπόδαρο, δηλαδή εκτελεί τρομερά corners, fouls, αυτά, στατικέ φάσει. Αλλά αποτρέξιμο. Αποτρέξιμο. Πιο πολύ τρέχει, λίγο παραπάνω βασικά, ο 38χρονο Valbuena, που κι αυτό είναι κοντά στην ηλικία του νέου προπονητή που κοιτάνε τέλο πάντων. Να φέρουνε. Στο σκέφτονται. Δεν το ξέρουμε αν θα έρθει ο ίδιο συγκεκριμένο. Κάτι τέτοιο μου ψιθυρίσανε, Έτσι. Και βέβαια θα σου πει ο Μαρτίν ότι εγώ δεν παρετούμε. Καλά, λόγια είναι αυτά. Όπω και ότι θα ήταν έτοιμο που είχε πει. Η ομάδα θα ήταν έτοιμη. Έτσι λέει ότι νιώθει δυνατό. Εντάξει. Πάνω στο ποτό. Συνήθω οι άνθρωποι που πίνουν πολύ αλκοόλ. έτσι, Καταναλώνουν έτσι. Και τα λοιπά. Και είναι μπεκρίδε. Να το πω λαϊκά. Λένε καμιά τέτοια μεγάλη κουβέντα, βαρέκδουπη, πώ το λένε. <laughs> Θα πούνε, είμαι δυνατό, νιώθω δυνατό, νιώθω αυτό, είμαι πρώτο μάγκα. Ε, δεν είναι έτσι. Εντάξει. Στη ζωή λέει ποτέ δεν παρετήθηκα. Σιγά μου θύμισε τον Τζαν Σίνα. Έτσι. Από του παλαιστέ στην Αμερική που γελάει ο κόσμο. Λοιπόν. Αυτά γελάει ο κόσμο, τα παιδάκια γελάνε. Λοιπόν. Και τώρα που λέω για παλαιστέ, ότι κίνητο για μένα κάνει για εκεί πέρα. Να πάει με τον Undertaker, να πάει να, ξέρεις, με το μασκοφόρο των άλλων να δώσει ωραίες μάχες. Αυτά είναι ο τικίνιο. Τέτοιου τύπου που ποδοσφαιριστές δεν μου αρέσουν. Δεν έχω κάτι εγώ με το παιδί αυτό το συγκεκριμένο. Δεν μου έχει φάει εμένα την περιουσία. Ούτε την κόμενα. Εντάξει, αλίμονο. Καλά σιγά μου την έτρωγε, αλλά ναι. Τέλος πάντων, με τα λεφτά του μπορεί. Λοιπόν, κατάλαβε τι γίνεται. Είναι το θέμα γούστου. Δεν γίνεται. Αφού δεν μου άρεσε εμένα προσωπικά, δεν μου κάνει. Προτιμώ αυτόν που θα μου κάνει ρήγματα θα μου δημιουργήσει και θα μου σκοράρει. Να, ένα όνομα θα σκεφτώ. Γιουσέφ Ελαραμπή. Έχει βάλει 8 γκολ στην Ευρώπη μόνο του στο Καραϊσκάκι. Γιατί να μην έβαζε άλλα δύο χθε, ξέρω εγώ τι. Θα τα αν τον έβαζε ο προπονητή. Τον έχει κάποιο προπονητή. Δεν τον εβάζει. Δεν τον εβάζει. Το ξαναλέω το βλέπει ο κόσμο αυτό. Έτσι. Τι να λέμε τώρα. Δηλαδή, αψηφά αυτόν τον παραμελή για χάρη του Τικίνη, ο οποίο είναι και φευγάτο κιόλα. Και μετά βάζει και τον Κούντε, ο οποίο Κούντε είναι φευγάτο κι αυτό. Που ναι, μεν έχει σπιρτάδα, έχει δύναμη. Έδωσε και κάτι παραπάνω, δηλαδή με το που το είδε αυτό και 0 3 να είναι, φαίνεται ότι το παιδί κάτι παραπάνω έχει από τα υπόλοιπα α, αυτά εκεί στα χαφ. Λοιπόν, πάμε στο Μανολά, πάμε στο Μανολά. Μήπως τελικά είχε δίκιο Εκείνο ο Ολλανδό ο προπονητή, ο Φανσίπ, κάπω έτσι. Μπράβο. Στην εθνική, που εντάξει, εγώ είμαι κατά τη εθνική, λόγω ΕΠΟ και έτσι, δικεφάλων, οι δύο είδηδε και καλά, ο Σαμπιντή και ο άλλο ο, ο Τίγρη, ο, Μελισανίδης. Το λέω ονομαστικά, δεν με νοιάζει. Γιατί αυτοί ελέγχουν τα πράγματα εκεί. Και δεν γουστάρω να βλέπω εθνική Ελλάδο. Πώ θα γίνει δηλαδή. Το λέω ευθέω. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμω, μήπω είχε δίκιο ο Ολλανδό προπονητή ότι αυτό είναι χειροβομβίδα στα ποδητήρια. Λέω εγώ τώρα ο Μανολάς, γιατί όχι μόνο κάνει τον καμπόσο. Δηλαδή είναι θέμα χαρακτήρα. Εντάξει, φίλο και αυτό του Μαρινάκη, αλλά μήπω να κοπεί αυτό με του φίλου. Φίλο ο Μαρτίν, φίλο ο Μανολά. Α του φίλου. Εδώ θέλουμε επαγγελματισμό. Οι φίλοι, άλλο καπέλο. Έτσι. Δεν είναι τώρα να βάζουμε. Λοιπόν, για μένα ο Μανολά είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τον Ολυμπιακό. Μόνο και μόνο που παίζει την ομάδα, Λόγω χαρακτήρα. Εγώ που τον εκτιμώ χρόνια έλεγα ότι είναι ο, ο πιο γρήγορο και ο πιο καλός Έλληνας επιθετικός που έχω δει ποτέ. Έτσι. Και έχω δει πολλές δεκαετίες τέλο πάντων ε, ε, αμυντικούς. Ο, ο, ο πιο γρήγορο ήταν και είναι. Αλλά και πάλι τώρα έχει... Είναι βασικά, όχι δεν είναι, γιατί είδαμε πως του, τον περιποιήθηκε ο Πιερό, έτσι. Τον ξεφτύλισε. Τον ξεφτύλισε. Έτσι. Ξεφτιλίστηκε και ο, προπο... ο αυτός, όχι ο προπο... ο, διε... ο, τι λέω. Ο τερματοφύλακα, ο Βατσλίκ. Και αυτό τα ίδια. Και βγαίνει και μιλάει και λέει και αυτό, σουρωμένο και αυτό μου φάνηκε, το είπα και χτε, ότι. Α, εντάξει, η στατιστική δείχνει, λέει, ότι ήμασταν χειρότεροι και στου δύο αγώνε κτλ. Στι να σου, σου λέει τώρα αυτό, ότι λόγω τη άμυνα έφαγα τα γκολ εγώ. Αυτό σου λέει, εμέσω πλην σαφώ. Ρίχνει εκεί την ευθύνη. Ενώ όμω έχει και εκείνο. Έτσι, έχει και εκείνο. Γι' αυτό μάλλον αρχίζει και αχνοφαίνεται η περίπτωση του Πασχαλάκη, ο οποίο τόσο καιρό επίτηδε περιμένει. Έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Ο οποίο Πασχαλάκη είναι τρελοκομείο, αλλάζει το μαλλί του κάθε μέρα, βαριέται τον εαυτό του. Τέλο πάντων, ο πάντω έχει ταλέντο. Στην καλή του μέρα είναι. Μπορεί και καλύτερο από τον Βατσλικ, είναι και λίγο πιο νέο. Και δεν έχει θέματα με τα γόνατά του όπω ο Βατσλικ. Λοιπόν, θα το δουν αυτό, θα το αποφασίσουν οι, οι θύνοντε. Εδώ πέρα εμεί μόνο μπορούμε να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψει. Δεν έχουμε κάποιο, κάποιον έλεγχο, κάποια δύναμη στα χέρια μα. Δεν ανήκει η εταιρεία σε εμά. Εμεί μόνο μπορούμε να πούμε πράγματα εδώ, να ανταλλάξουμε απόψει. Μ' αρέσει ο Ελαραμπή, εσένα, ο Τικίνιο. Εντάξει, δικαίωμα του καθενό. Επειδή ο Τικίνιο πάλεψε τώρα καλύτερα και φάνηκε σε δύο κακά παιχνίδια του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Χάιφα, σημαίνει ότι είναι Θεό. Ε, τι να σου πω, εντάξει. Άμα το βλέπει έτσι, τι να πω εγώ. Ο καθένα βλέπει ότι γουστάρει. Άλλο γουστάρει άλλη γυναίκα, άλλο λέει ότι είναι αυτή δεν μου κάνει. Άλλο τη θέλει ψηλή, κοντή. Ε, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Έτσι είναι. Άμα την κρίνει από την εμφάνιση. Γιατί εγώ πιο πολύ από το χαρακτήρα κρίνω πλέον, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε και στο Ρέαπτσουκ. Ο Ρέαπτσουκ έκανε το χειρότερο το παιχνίδι εδώ στην Ελλάδα, χθε. Δηλαδή θυμάμαι σε μια φάση πάει να γυρίσει την μπάλα προ τα πίσω, στον τερματοφύλακα, τη γυρνάει ενώ δεν χρειαζόταν. Ήταν όλοι μπροστά προωθημένοι, όλοι. Μια παλιά νάκα, να έκανε αν ήξερε μπάλα, μια μεταβίβαση, θα ήταν κομπλέ. Τη γυρνάει πίσω στον τρελό το βατσλίκ, που τα πίνει και αυτό τελικά είπαμε, και μετά του, του ξαναδίνει την μπάλα και την πετάει πλάγιο. <χω> Εντάξει, δηλαδή ο τύπο. Εντάξει, τώρα εγώ θεωρώ πω αυτό ο Ντέκο ο παλέμαχο μεγάλο ποδοσφαιριστή τη Πόρτο, σπουδαίο, έτσι Βραζιλιάνο, με πορτογαλικό διαβατήριο και αυτά όλα. Ε, εντάξει, μήπω να τον μαζέψει να τον πάρει μαζί του, να μην συνεργαστούμε με αυτόν πια, λέω εγώ τώρα. Με αυτόν και με τον άλλον που έχει φέρει, τον πελάτη, τον τικίνιο. Ε, ναι, τράβα πάρτου, θα φέρουμε άλλον, θα βρούμε άλλον εμεί. Πώ βρήκε το βρυσάλικο που μια χαρά. Το μόνο ελπιδοφόρο ήταν από χθε Τότε ο Βρυσάλικο φάνηκε να είναι κανονικό δεξί δεξίμπακ και είναι. Όταν έχει παίξει με το Σιμεώνε τόσα χρόνια, τέτοιο βιογραφικό, γι' αυτό σου λέω. Πρέπει να έχει παίχτε με, βιο... με βιο... βιογραφικό καλό. Γι' αυτό μου αρέσει και ο Εμβιλά. Και α κάνει ένα κακό παιχνίδι, δεν πειράζει στο Ισραήλ. Και τι έγινε. Έχει μεταβίβαση, έχει σαραντάρα, παλιά. Έχει... Έχει. έχει εμπειρία. Θα του βάλει δίπλα του να τρέχει κάποιο άλλο. Ο Μαντί, ο Κανέ, όποιον θέλει. Ο Κανέ, καλό εργαλείο αλλά για άμυνε. Να παίζει άμυνα. Δεν είναι για να κυνηγά τώρα αποτέλεσμα. Ο Κανέ, έτσι. Μην τα λέμε αυτά τώρα. Αυτά εννοούνται. Άμα δεν τα βλέπεις, σημαίνει ότι έχει μειοπία και αστιγματισμό. Τέλο πάντων. Που εγώ όντω έχω, αλλά αυτό είναι άλλο καπέλο. Λοιπόν, εδώ μπάλα, μιλάμε, βλέπουμε. Το προφανέ. Και να σου λέει μετά ο Μανουλάς, στο διαιτητή να πάει να μιλήσει και να του πει. Γιατί το κατάλαβα και λέω, ακόμη και ζωντανά λέω, κοίτα να δεις. Με το που έλεξε στο 90 ακριβώ ο αγώνα, λέω, αυτό του έλεγε ο Μανολά. Ήμουν έξαλλο με το που έλεξε φυσικά, όχι μόνο για το αποτέλεσμα και την εμφάνιση και τον αποκλεισμό, με αυτόν τον τρόπο, αλλά και γι' αυτό. Δηλαδή τα έβαλα με το Μανολά. Είναι δυνατόν, μόνο και μόνο γι' αυτό δηλαδή δεν υπάρχει Μανολά για τον Ολυμπιακό, για μένα. Για μένα είναι τόσα λεφτά, παίρνει και πολλά λεφτά. Τον κατάλαβε η Νάπολη, κορόιδο είναι, ότι είναι παλέμαχο. Και τον άφησε. Δηλαδή, η κορόιδο νομίζει ότι είναι. Δηλαδή, είναι δυνατόν μια ομάδα σαν την Νάπολη με τέτοιου παιχταράδε να αποδεσμεύσει ένα παίχτη έτσι και ω πει, έλα στον χαρίζω. Έλα τώρα. Κάποιο λάκκο έχει φάβα, έτσι δεν είναι. Α, μπράβο. Πάμε και στο Μασούρα. Ο Μασούρα είπα και χθε ότι είναι για κλάματα. Πραγματικά δηλαδή ο αυτό ο άνθρωπο δεν μπορεί να τριμπλάρει ούτε κόνο, ούτε κόνο, είναι μόνο για να κάνει κίνηση χωρί μπάλα, να την υποδεχτεί, μπα και τη στείλει γκολ. Μπα και σου κάνει κανένα γκολ. Αυτό δεν κάνει κάτι άλλο. Παίζει ο, εσύ ο Μαρτίν, ο προπονητή, χωρί εξτρέμ, καθαρό αίμο. Όποτε παίζει ο Γκάρι Ροδρίγε, είναι όαση. Γιατί είναι κανονικό εξτρέμ. Δεν είναι το καλύτερο του κόσμου. Αλλά σου θυμίζει και τον... μέχρι και τον Καλέτη, έξω δεξιά που έπαιζε και χάλαγε τον κόσμο. Καλή του ώρα και περαστικά του γιατί είχε θέματα υγιές. Λοιπόν, εντάξει, αν μας τον θυμίζει τον Καλέτη, ε, δεν γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά εδώ, μόνο αυτός. Μόνο ο Γκάρι Ροδίγες είναι, είναι ο καλύτερος εξτρέμ γιατί είναι ο μοναδικός καθαρό έμος εξτρέμ. Πώς θα γίνει. Δεν το βλέπουνε. Θα παίζει χωρίς εξτρέμ ο Ολυμπιακός. Και πριν τον αγώνα είχα πει στο στενό μου περιβάλλον, ήταν να δεις του λέω που θα βάλει το Ζωάο Καρβάλιο μέσα. Και μου λέει, Όχι, ρε, αποκλείεται. Ή βασικό θα τον βάλει, του λέω, ή θα τον βάλει και αλλαγή. Τον έβαλε, ο Ζωάο Καρβάλιο πάτωσε, έδειξε πραγματικά ότι είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Και εντάξει, εγώ τον ε, δικαιολόγησα που τον κράτησε, γιατί είχε κάνει και κάποια γκολ ωραία και σε δύσκολου αγώνε. Δηλαδή, το έχει τον γκολ. Δεν είναι άσχετο από μπάλα ο Καρβάλιο. Απλά τώρα είναι σε κακή κατάσταση, όπω όλη η ομάδα. Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί, τι δουλειά κάνουν στο Ρέντι. Μόνο χαβαλέ και αυτά που βλέπουμε στα βιντεάκια τη ΠΑΕ, εδώ στο YouTube, μάλλον. Εγώ νόμιζα ότι κάνουν και σοβαρή δουλειά. Όχι μόνο αυτά. Άμα κάνουν μόνο αυτά, εντάξει. Πώ το έλεγαν παλιά αυτοί οι συγχωρεμένοι βουλιουκλάκοι. Ένα, δύο, τρία, όπ, τώρα έξω στο σρολόπ; Κάπω έτσι. Εγώ δεν βλέπω τέτοια ελληνικά, αλλά το έχω ακουστά. Λοιπόν, εντάξει. Ε, ναι, δεν βλέπω τίποτα από ελληνικέ σειρέ και ταινίε. Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Πάλι θα μου πει, εγώ βλέπω, ωραία, μπράβο. Τι θα κάνουμε, θα. Δηλαδή, θα έρθουμε σε σύγκρουση επειδή έχουμε άλλο γούστο. Αυτό είναι βλακώδε. Έτσι, το θεωρώ βλακώδε. Ή επειδή βλέπουμε κάτι διαφορετικά. Ο άλλο μου αρέσει, ξέρω εγώ, το ένα αμάξι, ο άλλο το άλλο αμάξι. Αλλά εντάξει, ο κόσμο έχει τρελαθεί. Τώρα που λέω για αμάξι, ο άλλο ο πρεζάκια εκεί να πούμε, το πω χύμα, βρίζει τη Mercedes και μετά πάει και αγοράζει Mercedes εκατομμυρίων. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα. Ξέρει πολύ καλά ποιον λέω. Ναι, αυτόν που το παίζει Τόνι Μοντένα. Αυτό. Έχω κάνει και κομμάτι αφιερωμένο. Άμα το ψάξει, θα το βρει. Αυτό που έχει βρει ακόμη και τον πατέρα και το θείο του. Αυτό που έχει βρει ακόμη και την ομάδα του και τους οπαδούς, τους ομάδους του οπαδού τη ομάδα του. Αυτό είναι. Τέλο πάντων, αυτά είναι μικρή παρένθεση για να δείξω πόσο έχει αλλάξει ο κόσμο στι μέρε μα. Λοιπόν, σίγουρα έκανε πολύ κακό αυτή η φάση με τον ιό, με τα εμβόλια. Βάλε τώρα και τον πόλεμο και τις τιμές αυτές που ανεβαίνουν κάθε μέρα, οι τιμές. Δεν θέλει και πολύ να φρικάρει ο άλλος, από ό,τι φαίνεται. Ε, τα βλέπουμε και εδώ και παντού. <laughs> λοιπόν, ε, εντάξει, μπορεί να ήταν η κλεισούρα μόνο. Τα, αυτά τα lockdowns, μπορεί να ήταν αυτό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι τώρα με τον Ολυμπιακό, να δούμε πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Έχει μια βδομαδούλα μόνο μέχρι να παίξει αντίπαλος με την... Ε, Σλόβαν Μπρατισλάβα, την οποία αντιμετώπισε και πέρυσι και την απέκλεισε με 3-0, από ό,τι θυμάμαι, εντό και 2-2 εκτό. Αλλά πέρυσι ήταν πιο νορμάλ. Και αν το καλώ σκεφτεί, που λέω για τον Μανολά και επιμένω, από τότε που ήρθε ο Μανολά στον Ολυμπιακό, Γενάρη μήνα δηλαδή που ξεκίνησε, από τότε έχει πέσει ο Ολυμπιακό. Είναι τυχαίο αυτό. Δεν νομίζω. Θα μου πει τώρα είναι υπερβολικό το να τα βάλω με έναν παίχτη ειδικά. Άμα αυτό ο παίχτη όμω πήρε τη διχόνοια, θέλει να κάνει κουμάντο, να διχτεί, να το παίξει ντίβα και καμπόσος, ε, δεν γίνεται. Θα φέρει θέματα στα αποδητήρια. Πραγματικά τελικά ήταν τυχερό ο Αμπουμπακάρ Καμαρά που χτύπησε. Ναι, μέσα στην ετυχία του το λέω. Γιατί δεν μπορεί κανεί το να τον ευρύσει. Και εξάλλου νομίζω τι να βρει. Το παιδί τώρα ήρθε. Είναι ταχυδυναμικό σχετικά. Καλά, δυ δυνατό πολύ. Και ταχύτητα έχει, εντάξει. Και ένα με έναν έχει. Εντάξει, δεν διαφωνώ με την επιλογή αυτή του Μαρτίν να τον φέρει. Όπω και δεν διαφωνώ με την ε, αποπομπή του, του Φορτούνη. Έτσι, που ξέρω ότι πολλοί κόσμοι συμφωνεί με το Φορτούνη και θέλει το Φορτούνη, αλλά ξεχνάνε ότι το παιδί αυτό δεν είναι το παιδί του 18 έτου. Δεν είναι ο Φορτούνη του, του 2018 που έπαιζε μπάλα. Που ήταν υγιή έχουν μείνει σε αυτό το φορτούνι, δυστυχώ. Και δεν μπορεί να δένεσαι τώρα με έναν ποδοσφαιριστή. Η ομάδα είναι πάνω απ' όλα. Ούτε ο προπονητή. Εκεί θα πει μογά και τον ποδοσφαιριστή, μογά και τον προπονητή. Ακόμη και τον πρόεδρο. Μογά. Μπροστά στον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, να τα αφήσουμε αυτά τι προσωπολατρίε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε την ομάδα που θέλουμε να βλέπουμε. Πού βλέπαμε κάποτε στο παρελθόν, κάπω έτσι, αλλά και ακόμα καλύτερη, έτσι. Εννοείται. Πάντα θες το καλύτερο. Είναι νομίζω φυσιολογικό στη ζωή να το θες το καλύτερο. Κατάντησες ρε Μαρτίνς. Ε, προβλέψιμος. Προβλέψιμο παιχνίδι. Τίποτα. Εδώ βγήκε ο Καστίγιο και το είπε. Σου λέει πρώτη φορά βλέπω 11 παίχτες να μην τριμπλάρουν. Ποιο ο Καστίγιο που στην τρίμπλα ήταν μάνα καημένη. Που τάιζε τα παιδιά. Μη σου πω και ένα λόχο τάιζε. Λοιπόν, τρομερός. Έτσι και καλά είπε. Στα ίσα. Στα ίσα, ε, βέβαια. Ποιο τριμπλάρει, ποιο τρέχει βασικά. Ούτε καν για το τρέξιμο, δηλαδή. Και σου λέω άλλο, εντάξει, ένα ημίχρονο αντέξαμε, ναι. Ένα ημίχρονο. Στο δεύτερο, τι έγινε. Η απόλυτη καθίζηση. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι είτε σωματικό είτε ψυχολογικό. Το θέμα είτε και τα δύο. Το ψυχολογικό είναι από τα ποδητήρια, ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω πάντω, αν και εφόσον επανέλθει ο Φορτούνη στο προσκήνιο, ότι θα είναι ο Φορτούνη του παρελθόντο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πει τώρα αν πάρει αγώνε κτλ. Δύο χιαστού μιλάμε, έτσι. Μιλάμε για δύο χιαστού. Και δεν είναι μάνταλο. Ο μάνταλο είναι πιο, πιο σκληρό παίχτη. Δηλαδή, πιο σκληρό χαρακτήρα τέλο πάντων. Ο άλλο εδώ είναι τίτικα. Δεν μπορεί ούτε να μιλήσει. Αν τον επιτύχει έξω, δεν τον ακού όταν μιλάει είναι τόσο χαμηλόφωνο. Τώρα τελευταία έχει πάρει λίγο αέρα που έγινε πατέρα αυτά. Αλλά είναι ένα κλειστό άνθρωπο και πολύ γκρινιάρη επειδή απαιτούσε να παίζει. Και δεν δεχόταν μείωση αποδοχών. Γι' αυτό δεν τα βρήκανε. Τέλο πάντων, δεν ξέρω τι θα κάνει ο νέο προπονητή εφόσον έρθει κιόλα. Και αν θα είναι αυτό που ανέφερα, ο, ο Κάρλο Κορμπεράν. Αλλά το θέμα είναι ότι πάει να τα κοιτάξουν αυτά, να τα διευθετήσουν. Έτσι. Να βρίσκει τώρα ο Άρης παίχτες, πιο αξιόλογους. Να βρίσκει ο Άρη και να μην βρίσκει εσύ. Ο Άρης κινήθηκε, να, έφερε. Έφερε, βέβαια. Εσύ κοιμάσαι. Ακόμη και οι άλλοι φέρανε. Εντάξει, να πει ο και έφερε κάτι πιτσιρίκια αμούστακα, τη πλάκα. Κι όμω κάτι έφερε, θα σου δείξει κάτι, ξέρω εγώ. Θα δούμε. Ο άλλο, τη Σάε, έφερε το Βίντα. Μεγάλη υπόθεση ο Βίντα. Έπρεπε να τον έχει πάρει εσύ το Βίντα για μένα. Αν τον κάνει πάντα τον παντρέψει εκεί με το Βρυσάλικο που είναι και συμπατριώτε στην εθνική, έχουν παίξει. Χαλάγαν τον κόσμο. Αλλά κοιμάσαι. Έτσι. Κοιτά το Μανολά τώρα και το Σισε. Α το Μανολά και το Σισε. Αφού βλέπει ότι δεν πάει, δεν τζουλάει. Είπαμε για τον Μανολά, δυστυχώ, όσο και αν τον έχω συμπαθήσει και λατρέψει ποδοσφαιρικό στο παρελθόν, πριν φύγει από τον Ολυμπιακό, τώρα είναι και από χαρακτήρα και από έτσι, και ποδοσφαιρικός απάτη, σχέτι; Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ όλε και όλου για την ακρόαση. Χαιρετώ.